Γεια σας, τι μου κάνετε? Λοιπόν, έχει φασαρία, ελπίζω να με ακούτε. Σήμερα είναι Δευτέρα, 4 Ιουλίου και αύριο είναι επιτέλους η ορκομοσία μας. Οπότε έχει έρθει το Φελλινιό και θα πάμε κομμωτήριο για να έτσι να κάνουμε ένα φρεσκάρισμα. Και είναι και η πρώτη φορά που στο YouTube δείχνω το καινούργιο μου μαλλί. Όσοι με ακολουθείτε στο Instagram όμως το ξέρετε, οπότε να με ακολουθείτε εκεί αρχικά. Αλλά αυτό είναι το καινούργιο μου μαλλί. Τα έκανα καρέ και κάποια baby lights. Και τώρα πάμε κομμωτήριο έτσι να κάνουμε το κάτι τίσμα. Όταν λοιπόν έκλεισα το ραντεβού στο κομμωτήριο, δεν είχα σκεφτεί ότι θα έχω κόψει τα μαλλιά μου καρέ, γιατί η απόφαση αυτή ήταν πολύ γρήγορη. Δηλαδή τη μία μέρα την πήρα, την άλλη μέρα έκλεισα το ραντεβού, σε λίγες μέρες ήρθα και το έκανα. Γιατί δεν είχα τα κόστη να το κάνω, οπότε ήθελα να το κάνω πολύ γρήγορα για να μην το πολύ σκεφτώ. Και εν τέλει δικαιώθηκα, μου άρεσε πάρα πολύ και άρεσε και σε όλους πάρα πολύ. Τέλος πάντων, και τώρα λοιπόν εγώ που έχω οργήσει και στο καμωτήριο φουλ, η Φελίνα είναι εκεί. Δεν νομίζω να κάνω κάτι, απλά θα μου τα λούσουν και θα μου το ξαναισιώσουν να είναι έτσι ωραία σλίκ για αύριο. Αυτά, και μετά θα πάω με το Φελινιό να κάνουμε ένα matching tattoo. Θέλαμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε ένα matching tattoo και αποφασίσαμε να το κάνουμε τώρα, γιατί τυχαία είπε μία στην άλλη θέλουμε να κάνουμε το ίδιο ακριβώς σχέδιο και λέμε οκ, πρέπει να το κάνουμε μαζί. Και τώρα το κλείσαμε γιατί ήταν η ευκαιρία, λόγω του ότι και με την αρκομοσία ξέρετε να συνδεθεί όλο αυτό full φοιτητικά και είναι πολύ καλή μου φίλη η Φελίνα, οπότε μπορούμε να το κάνουμε έτσι, θα γίνει και κουμπάρα μου, οπότε... Τρελαμένη που με είδε, τρέχει και πηγαίνει όλα τα παιχνίδια της εδώ πέρα στη φωλίτσα της. Τώρα την πήρα και ένα καινούργιο παιχνίδι, αυτό το κόκκινο το κόγκ που λέγεται, έτσι λέγεται. Είχε τρελαθεί, είδα τι πως κάνει. Πού είσαι κοπέλα μου, πού είσαι κοπέλα μου. Τι κάνεις, θα σε φάω τη μούρη σου. Έχει εδώ και άλλα παιχνίδια. Ωπα, κοίτα. Όλα αυτά γιατί ήρθα σπίτι. Ναι. Μόνη της. Νερό τώρα, 3 κιλά, πάμε πάλι, τώρα θα πνιγεί, μη γαυγίζεις. Πω παιδιά, έχω έρθει σπίτι, είμαι τόσο κουρασμένη αυτή τη στιγμή, με τη Φέλινα δεν πρόλαβα καν να σας χαιρετήσει, τη βάλω αύριο όμως να σας χαιρετήσει, γιατί μετά το κομμωτήριο είχαμε κατευθύνει το ραντεβού για το τατουάζ, το οποίο μείναμε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Είναι έτσι, έκανα δύο εν τέλει, έκανα αυτή την πεταλούδα η οποία είναι συμβολική με τη Φελίνα, γιατί και οι δύο είπαμε ταυτόχρονα χωρίς να ξέρει μία για την άλλη θέλουμε να κάνουμε αυτό το τατουάζ, και πρόσθεσα απλά και το αμόρε, το οποίο ήθελα πάρα πολύ να το κάνω και μου είπε ο Γιάννης, ο Αστιακάκης, αυτό το κάναμε, θα τον βρείτε στο Instagram, κάνει τέλειες δουλειές. Πάρα πολύ λεπτές γραμμές, πάρα πολύ minimal, στον προτείνω επιφύλακτα. Ναι, και μου είπα να το κάνω σε κόκκινο, γιατί ήθελα να το κάνω, απλά... Ξέρεις, δεν το είχα υπολογίσει καθόλου θα το κάνω σήμερα. Και εν τέλει το έκανα και χάρηκα πάρα πολύ, μας έχει βάλει αυτές τις μεμβράνες πάνω.
Και έχει κάνει τρομερή δουλειά, ούτε ερεθίστηκα, ούτε τίποτα. Μπράβο Γιάννη. Αυτά. Και τώρα θέλω να κάνω ένα ντουζάκι και να δοκιμάσω λίγο τα ρούχα μου πάλι για αύριο. Θα σας το δείξω αύριο το φόρεμα. Να δω λίγο όλα κομπλέ και τα λοιπά. Γιατί ήρθε η μεγάλη στιγμή. Χάρηκα πάρα πολύ που είδατε τη Φελίνα μου. Να κόψω τα μαλλιά μου λίγο ακόμα, λέτε. Λίγο, πολύ λίγο, ένα δάχτυλο. Με ενοχλεί που κάθονται στο νόμο έτσι. Και κάνουν αυτό το γύρισμα. Αυτά, οπότε θα σας καληνυχτήσω για σήμερα και θα τα πούμε αύριο, που είναι μεγάλη μέρα. Λοιπόν, πρέπει να πέσω για ύπνο, πρέπει να κάνω κουράγιο και να κάνω μία μάσκα. Τώρα τελευταία χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο νεράκι της Ελέτης Κονταλή. Γενικά χρησιμοποιώ τις Panthenol Extra που είναι το αγαπημένο μου. Απλά τώρα τελευταία έπεσε στο χέρι μου αυτό και είπα να χρησιμοποιήσω αυτό. Και τώρα θα χρησιμοποιήσω την αγαπημένη μου μάσκα. Την έβγαλα στο Instagram, όσοι με ακολουθούν την έχουν δει. Για μένα είναι η καλύτερη μάσκα που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Είναι η Vinergetic η Vinergetic C Plus. Την έχω πάρει από φάρμαση 128. Είναι για τους πόρους. Που πραγματικά τους εξαφανίζει, παιδιά, αλήθεια. Δεν ξέρω πώς το κάνει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που κάνει. Αλλά νιώθεις το δέρμα σου μετά τόσο μα τόσο ωραίο. Νομίζω έχει άργυλο μέσα. Απλά δεν έχω καταλάβει την ποσότητα που πρέπει να βάζουμε. Πάντα η πρώτη στρώση μου φαίνεται πολύ λίγη. Λοιπόν, τώρα θα την αφήσω για 10 λεπτά να δράσει. Θα δείτε πώς θα γίνει μετά. Θα την ξεβγάλω, θα βάλω τις ενδυτικές μου. Έχω βάλει ήδη οι πάτσες στο ψυγείο για αύριο. Και θα πέσω για ύπνο, παιδιά, γιατί είμαι κομμάτι. Λοιπόν, 10 λεπτά μετά η update είναι έτσι, δεν μπορώ να μιλήσω σχεδόν. Κάνει αυτά εδώ πέρα τα κυκλάκια πάνω στους σπόρους. Μπορεί να έχω βάλει και εδώ, δεν ξέρω γιατί το παρέλειψα, ξέχασα. Ναι, τέλος πάντων είναι έτσι. Και τώρα θα βάλω λίγο στο νεράκι και θα το βγάλω με βαμβάκι και θα βάλω νυδατική. Αποτέλεσματα από αυτή τη μάσκα κάθε φορά είναι τόσο καλό που δεν μπορώ να το διανοηθώ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς μου κάνει στο πρόσωπο και μετά είναι τόσο καθαρό. Αλήθεια είναι ένα sponsor, δεν το λέω, δεν με πληρώνει Κονταλή για να το πω. Απλά δεν ξέρω, πάρτε την. Πολύ καλή. Λοιπόν, τώρα θα βάλω ιαλουρονικό από την La Roche-Posay, που είναι πάρα πολύ υδατικό και μυρίζει και πάρα πολύ ωραία. Δεν θα βάλω άλλες κρέμες, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ υδατικό για το δικό μου πρόσωπο. Και τέλος για κάτω τα μάτια θα βάλω αυτήν την eye cream από Kiehl's που είναι με το αβοκάντο. Μου είχατε πει τα καλύτερα κάποτε, τη χρησιμοποιώ πιο συχνά. Γενικά είναι λιπαρή, πρέπει να βάζετε πάρα πολύ λίγη ποσότητα. Και για να δω εγώ αποτελέσματα θα πρέπει να τη χρησιμοποιώ πρωί βράδυ, κάτι το οποίο εγώ δεν κάνω. Το βράδυ βαριέμαι πάρα πολύ να κάνω μποτέ και τέτοια. Άλλο τώρα που χρειάστηκε, ούτε τα δόντια μου δεν λύνουν πολλές φορές. Οπότε, ναι. Εσύ εδώ, εσύ εδώ. Πώς γίνονται αυτά τα καλαθάκια του μπάνιου που έχουν μέσα πράγματα, να τα αδειάζεις, να τα ξεχωρίζεις, να τα καθαρίζεις και μέσα σε μια εβδομάδα να γίνονται έτσι χάλια, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, δοντάκια και ξάπλα στον καναπέ. Έχω να βγάλω και την νικήτρια του διαγωνισμού που ήταν με το Pharmacy 128 και
Καλημέρα. Θα έχω βάλει μια playlist που είναι έτσι με Latin τραγούδια να ανέβω μόνη μου. Είναι από τα από Έλαν, από Makeup for Pro. Μου έχουν αρέσει πάρα πολύ και τα βάζω στο ψυγείο και είναι ακόμα πιο κρύα. Ήρθε η ώρα να ετοιμαστώ το Nautique Aven Forever. Θα κάνω να βάλω φακούς επαφής, οπότε θέλω να πλύνω τα χέρια μου. Λοιπόν, αυτό είναι το μακιγιάζ μου. Έτσι φαίνεται στο φως και αυτό είναι το φόρεμά μου. Δεν θυμάμαι που το έχω πάρει, να σας πω την αλήθεια τώρα. Μπορώ να σας γράψω κάτω, αν και δεν είναι κάτι γνωστό ή κάτι τέτοιο. Αυτή είμαι. Πάνω να βρω τη Φελίνα. Έχει βάλει και αυτή κάτι παρόμοιο, ενώ έτσι ρηχτό. Και I think I'm ready. Είναι πολύ κάπως που νιώθω ότι θα είναι η τελευταία μου φορά στο πανεπιστήμιο. Η διαδικτυακή σου φίλη. Τελειώσαμε! Λοιπόν, έχουμε έρθει για καφέ όλοι μαζί στο Sana Coast. Πρώτη φορά έρχομαι εδώ. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο μαγαζί. Θα δούμε. Πάω από κλικό μαγαζί.
Λοιπόν, έχει φτάσει ήδη βράδυ, είναι η μέρα της ορκομοσίας και δεν σας έχω δείξει πάρα πολλά πράγματα από τη διάρκεια της ημέρας. Η αλήθεια είναι πως ήμουν πολύ έτσι χαμένη, ήμουν πολύ μέσα σε όλο αυτό, οπότε δεν είχα έτσι το μυαλό μου να τραβήξω βίντεο και τέτοια. Πήγαμε για καφέ στο Σάνα, είναι ένα μαγαζί στην Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, που ήταν πάρα πολύ όμορφα και ακριβώς απέναντι πήγαμε στο Μαρόν, το οποίο είναι εστιατόριο. Καταπληκτικό, πραγματικά ό,τι φάγαμε ήταν πάρα πολύ νόστιμο, παιδιά, και φάγαμε και κρέας και θαλασσινά γιατί θέλαμε να το δοκιμάσουμε για τα δύο. Ήταν εξαιρετικό, δεν έχω τι να πω, αλήθεια, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα όσοι έρθετε στη Θεσσαλονίκη να δοκιμάσετε. Και γυρίσαμε εδώ πέρα κομμάτια το μεσημέρι, το μεσημέρι, το απόγευμα. Μου στείλατε, τι να πω τώρα, αλήθεια, μπορεί να ήταν 200 μηνύματα, δεν ξέρω, για καλή σταδιοδρομία, ευχές, πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, είμαι μαμά ταυτόχρονα. Ζιζέρ, έλα εδώ, έλα. Έλα. Μπράβο. Ανταποδίδω την καλή σταδιοδρομία σε όσους είναι στη φάση μου και σε όσους δεν είναι, δεν πειράζει. Και να έχετε κι εσείς ό,τι επιθυμείτε στην επαγγελματική σας και μη πορεία στη ζωή. Πέρασα πάρα πολύ ωραία σήμερα. Έτρεμα όταν ήταν η ώρα να ανέβω να πάρω το πτυχίο μου, η αλήθεια είναι. Φοβόμουν να μην πέσω, μην κάνω κάτι λάθος. Ξέρεις, γιατί όλη εκείνη τη στιγμή κοιτάνε σένα, δηλαδή αυτό το όνομα που είναι πάνω στη σκηνή και λέω, θα κάνω καμιά χαζομάρα σίγουρα. Αλλά εν τέλει όλα πήγαν καλά. Ήμασταν τα τρία τελευταία επίθετα, εγώ και μετά η Φελίνα. Δεν είχε άλλα σαν τα δικά μας. Απορώ βασικά, δεν είχε άλλα. Είχε δύο φύ και ένα χι. Τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύ ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ που συνέβη αυτό. Δηλαδή, άξιζε αναμονή 2 χρόνια να περιμένω για να γίνει μια κανονική ορκομοσία και να πάω. Εν τέλει, μπήκαν όλοι μέσα μου οι συγγενείς. Δεν υπήρχε κανένας περιορισμός, δεν υπήρχαν μάσκες στην δική μας πλευρά. Ήταν όλο εξαιρετικό, δεν ξέρω. Δηλαδή, ήταν έτσι ακριβώς όπως το περίμενα. Αυτό, τώρα είναι 9.30 και έχουμε ραντεβού με τη Φελίνα εδώ πέρα στο ακτή κάτω στο δικό μας το μαγαζί. Θα έρθει από τη Θεσσαλονίκη με τους γονείς της και τις φίλες της να φάνε εδώ πέρα μαζί με εμάς. Οπότε τώρα έχω ετοιμαστεί, έχω φορέσει αυτό το φορηματάκι το οποίο είναι Ζάρα και θα πάω να τη βρω. Να κάτσουμε έτσι να κάνουμε ένα dinner όλοι μαζί γιατί έτσι κι αλλιώς φεύγει αύριο. Οπότε, ναι. Αυτά. Αυτά εδώ με το μουζουδάκι μου. Μουζουδάκι μου, χάρηκες που η μαμά ορκίστηκε. Θα έρθεις κι εσύ την άλλη φορά. Ήσουν μικρό τώρα. Γεια. Πού είστε, ήρθε. Γεια. Πες κι εσύ ένα γεια. Και ήρθε η ώρα να σας κλείσω αυτό το vlog. Λοιπόν, μόλις έχω αφήσει το αμάξι στη μαμά μου και πηγαίνω στο σπίτι με τα πόδια, γιατί αύριο πρέπει να το πάρει για δουλειά. Και είπα τώρα να σας κλείσω αυτό το vlog. Ήμασταν στο ακτή με τη Φελίνα και την οικογένειά της και τις φίλες της και ήταν τέλεια, τη χάρηκα πάρα πολύ. Γενικά πέρασα πάρα πολύ ωραία αυτές τις 2 μέρες. Κάθε φορά μου είναι πολύ λίγο όσο τη συναντάω, γιατί δυστυχώς είμαστε μακριά, αλλά δεν πειράζει. Πλέον είναι κουμπαρούλα, είναι οικογένεια. Οπότε, όσο μακριά και είναι, τα συναισθήματα είναι το ίδιο. Αυτά λοιπόν, θα σας κλείσω εδώ το vlog. Ελπίζω να σας άρεσε. Να μου ακολουθείτε στο Instagram, να πατήσετε ένα like, ένα subscribe, ό,τι θέλετε εσείς. Και εμείς θα πούμε σε επόμενο βίντεο. Χριστέ μου, τι πιξελιασμένο αυτό. Πάω στο παιδάκι μου.